Βλέπουμε ένα ζευγάρι να μιλά και να λέει για το πώς βοηθά τους ανθρώπους. Από πίσω βλέπουμε μια γυναίκα να βγαίνει το σπίτι τους, φυλά το χέρι της γυναίκας, της ηλικιωμένης γυναίκας, για να την ευχαριστήσει που της επέτρεψε να μπει στο σπίτι της και να πληθεί, Πόπη. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό πλάνο. Η γυναίκα την αγκαλιάζει, είναι συγκινημένη και η μία και η άλλη. Το συγκεκριμένο ζευγάρι το είχαμε και εμείς ένα ρεπορτάζ στο δελτίο τις προηγούμενες ημέρες. Κλαίει το ζευγάρι των ηλικιωμένων εκεί στην Ιδωμένη που άνοιξαν το σπίτι τους για την πρόσφυγα και την οικογένειά τους, να τους δώσουν απλά λίγο νερό να πληθούν. Είναι συγκλονιστική εικόνα, σουραγή στην καρδιά. Αυτό που πρέπει να υποθεί, Πόπη. Και την έχει μεταδώσει η γερμανική τηλεόραση. Ακριβώς. Το πρώτο κανάλι της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να υποθεί, Πόπη, είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ότι εμείς μέχρι πρότινος ουσιαστικά αγοράζαμε ένα καρβέλι ψωμί και όχι από το δικό μας χωριό, γιατί δεν έχουν φούρνο, αλλά από ένα διπλανό χωριό. Τώρα παίρνουμε περισσότερα καρβέλια ψωμί για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν μέσα στα σπίτια τους, δεν τους κλέβουν. Δεν μπαίνουν με τη βία, κάθονται έξω από την πόρτα τους και ουσιαστικά τους ζητούν λίγη φέτα, λίγη ντομάτα, λίγο ψωμί, λίγο νερό, ούτε καν χρήματα δεν ζητούν. Θέλουν απλά μία βοήθεια σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν άνοιξε την πόρτα του για ακόμη μία φορά. Έδωσε την ευκαιρία σε αυτή τη γυναίκα να πληθεί, η οποία βρίσκεται στο δρόμο μοιράστηκε για μέρες. Μοιράστηκε τη φτώχεια του. Το ζευγάρι αυτό των ανθρώπων εκεί στο χωριό της Ιδωμένης μοιράστηκε τη φτώχεια του με τους φτωχούς ανθρώπους που περιμένουν πώς και πώς να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Είναι συγκλονιστική εικόνα, πραγματικά συγκλονιστική. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λένε και οι ίδιοι ότι η σύνταξή μας είναι αρκετά χαμηλή, αλλά δεν μπορούμε να μην τους βοηθήσουμε. Ναι. Επίσης, το φοβερό, Πόπη, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν καθημερινά και σε διάφορες δηλώσεις που ακούμε και σε ξένα δίκτυα, αλλά και σε δικά μας υλικά που παίρνουμε από την Ιδωμένη και από την αποστολή μας εκεί. Οι πρόσφυγες λένε ότι ευχαριστούμε πραγματικά τους Έλληνες, διότι μας βοηθούν μέσα από την καρδιά τους.